ποστά έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, κυρία Αναγνωστοπούλου, και εσείς τα γνωρίζετε καλά από προηγούμενη θητεία σας σε άλλο πόστο. Σήμερα νομίζω, Χρήστο, θα την εκμεταλλευτούμε την Υπουργό περισσότερο για αυτά τα θέματα. Έλα, Χρήστο, ξεκίνησε. Πολυδιάστατα, σαν το διάλογο. Πολυδιάστατα σαν το διάλογο για την παιδεία. Θα ξεκινήσουμε, κυρία Αναγνωστοπούλου, με μια πρώτη ερμηνεία των εικόνων που βλέπουμε. Και θέλω να μεταφέρω την κριτική που ασκείται πέρα από τις παθογένειες της Ευρώπης, εάν η κυβέρνηση έχει κάποια ευθύνη για την έλλειψη ενός σχεδίου, κάτι που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ξαναλέω, πέρα από τις παθογένειες, τα διέξοδα και τις παραλληλικιστικές πολιτικές που ζούμε στην Ευρώπη. Αυτό που βλέπαμε πριν στην πλατεία Βικτωρίας, υπάρχει τρόπος να επανασχεδιαστεί για να αντιμετωπιστεί μέχρι να βρεθεί η πολιτική λύση? Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Ολόκληρη η Ευρώπη δεν μπόρεσε να προβλέψει απολύτως τίποτα. Κατ' εμέ λάθος, θα έπρεπε να είχε προβλέψει από τη στιγμή που μενόταν πόλεμος στο Ιράκ και μετά στη Συρία. Δηλαδή είχαμε κατάρρευση της Μέσης Ανατολής εν ολίγης. Πώς θα μπορούσε μια χώρα σαν την Ελλάδα να προβλέψει σε αυτή την έκταση το πρόβλημα και να μπορέσει να το αντιμετωπίσει από μόνη της? Πέρσι, στη διάρκεια της Άνοιξης, που συνειδητοποιήσαμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, όταν γίνεται ένας πόλεμος, υπάρχει μια στιγμή που καταραίουν τα πάντα. Και εκεί αρχίζει η πλημμυρίδα των προσφύγων. Σε εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, η Ελλάδα, με την Τασία τη Χριστοδουλοπούλου, παρά την παρεξηγημένη αντιμετώπιση που έχει, και θα χρειαζόταν κάποια στιγμή να πει κανείς ποιος εξασφάλισε λεφτά για την Ελλάδα, για τα hot spots και όλα αυτά, πώς άνοιξε η συζήτηση στην Ευρώπη για το προσφυγικό, γιατί εδώ παρεξηγήθηκε η Χριστοδουλοπούλα, αλλά τέλος πάντων ήταν η στιγμή που και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα άρχισαν να συνειδητοποιούν το πρόβλημα. Δεν έχει σχέση ούτε με το 2014 ούτε με το 2013. Ναι, κυρία Αναγνωστοπούλου, αλλά αφού αναφερόσαστε στη συγκεκριμένη περίοδο και τις περισσινές, ας πούμε, πέρυσι το καλοκαίρι δηλώσεις της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, η αντιπολίτευση λέει, σύσσωμη, ότι ουσιαστικά δώσατε το λάθος μήνυμα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή και να έρθουν εδώ, είμαστε φιλικοί προς όλους τους πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες. Και ξεκίνησαν άνθρωποι, οικονομικοί μετανάστες από χώρες που θα μπορούσαν να βρουν ενδεχομένως δίωδο από άλλα κράτη, Ισπανία, Ιταλία και αυτά, και κάνανε τον κύκλο γιατί θεωρούσαν ότι σε εμάς θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και μεταχείριση. Άρα αυτό το βάρος μετά, τώρα ο κύριος Μουζάλας λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έδωσε λάθος μήνυμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αν δούμε το χάρτη και πώς κινήθηκαν οι μεταναστευτικές και μετά οι προσφυγικές ροές. Είχαμε την Ισπανία, μετά είχαμε την Ιταλία, την Ελλάδα βέβαια σε όλο αυτό το διάστημα και ξαφνικά την Ελλάδα. Δεν είναι ότι στάλθηκε ένα μήνυμα ότι εμείς έχουμε... Το άκουσα που το λέγατε και πριν. Είναι λάθος αντιμετώπιση αυτή. Από τη στιγμή που ο πόλεμος είναι δίπλα μας και εμείς είμαστε η χώρα η οποία είναι η πρώτη είσοδος, η πρώτη πύλη για την Ευρώπη... Όχι όμως για αυτούς που μένουν στην άλλη πλευρά της Αφρικής. Όχι, αλλά... Ναι, αλλά αυτοί κάνουν το ταξίδι και έρχονται και από εκεί εδώ. Συγγνώμη, αλλά για την άλλη πλευρά της Αφρικής ο περισσότερος κόσμος κατευθυνόταν στη Γαλλία ή στην Ισπανία. Ναι, αλλά αυτοί είπαν ότι και είχαμε τα γνωστά θέματα. Κοιτάξτε, μετακινούνται πάντα οι διακινητές εκεί που βρίσκουν για ένα διάστημα ότι τους είναι πιο εύκολο να περάσουν. Αυτό λέμε, εκεί καταλήγουμε. Πρέπει να πούμε όμως ότι από τη στιγμή που έσπασε η Μέση Ανατολή, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Λίβανος και η Ιορδανία έχουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η Τουρκία έχει πάνω από 2 εκατομμύρια. Πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος? Ποια θα είναι η πρώτη είσοδος? Αντί λοιπόν η Ευρώπη να σχεδιάσει μια πολιτική ότι έχουμε ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα και πρέπει να το λύσουμε. Αντί να γίνει αυτό, αυτό που κάνανε είναι ο στουρθοκαμιλισμός της Ευρώπης. Και αν μου επιτρέπετε μία... Κυρία Αναγνωστοπούλου, θέλω να επανέλθουμε όμως, σας παρακαλώ. Τις πολιτικές διαστάσεις θα τις κρίνει και η ιστορία ταυτόχρονα για το τι ήταν ή δεν ήταν λάθος. Θέλω να επιμείνω στο ερώτημα της πρακτικής αντιμετώπισης, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος που λέει εδώ και 2-24 ώρα ζούμε αυτό που ζούμε. Θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει μαζί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση κάποια γυμναστήρια, κάποιοι χώροι. Δεν λέω να μονιμοποιήσουμε από την πίσω πόρτα τον εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων εδώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το ανθρώπινο πρόβλημα. Ούτε καν ανθρωπιστικό, το ανθρώπινο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοιμούνται και αυτό η ελληνική πολιτεία πρέπει να δείξει κάποια αντανακλαστικά.
Εκεί βρίσκεται το ερώτημά μου και σε κάποιες παραλήψεις της κυβέρνησης ενδεχομένως σε αυτό. Εγώ να παραδεχτώ πάρα πολλές παραλήψεις. Δηλαδή η πλατεία Βικτωρίας δεν μπορεί να λειτουργήσει για άλλες δύο μέρες. Ακριβώς. Όταν σκάει όμως μία βόμβα τέτοιου μεγέθους, όπως είναι αυτή η πλημμυρίδα του προσφυγικού, τα αντανακλαστικά είναι πολύ κατώτερα των περιστάσεων. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω, όχι μόνο πιστεύω, αλλά και θα γίνει, θα διευθετηθεί, θα βρεθούν οι χώροι, οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκουν μία ανακούφιση. Γιατί κοιτάξτε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για αυτή την Ευρώπη, για την απανθρωπιά που επικρατεί στην Ευρώπη, από αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα έκανα κριτική στη χώρα τη δική μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η Ευρώπη, δεν μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πιο σκληρό τρόπο δημοσιονομικούς κανόνες, να μην δέχεται καμία εξαίρεση και να μην μπορεί να επιβάλλει στις υπόλοιπες χώρες αυτή τη στιγμή το στοιχειώδες. Πόσο κινδυνεύουμε τώρα, κυρία Αναγνωστοπούλου, από αυτά που βλέπετε, την εικόνα όπως δείχνει να διαμορφώνεται, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν έτσι οι φωνές, ο Γιουνκέρ βγαίνει και φωνάζει στο Ευρωκοινοβούλιο, οι άλλοι όμως συνεχίζουν, κάνουν τις διασκέψεις κανονικά, κλείνουν τα σύνορα, ορθώνουν φράχτες, βάζουν την αστυνομία μπροστά από το λόγο των πολιτικών και των συμφωνιών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάποιες συμμαχίες, αλλά ναι, όπως φαίνεται αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δώσει ευρωπαϊκή λύση. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση που το θέμα είναι φλέγον. Πόσο κινδυνεύουμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε να αποτρέψουμε και λέει ο κ. Μουζάλας, δεν θα γίνουμε εμείς ο Λίβανος της Ευρώπης. Ναι, κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει μόνο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αρχίζει το ξύλωμα του πουλόβερ της Ευρώπης. Εάν δηλαδή η Ευρώπη αυτό το οποίο θεμελίωσε τη συνοχή της ήταν η ελευθερία της κίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων, μένει μόνο στην ελευθερία της κίνησης των εμπορευμάτων, και αυτό θα κλείσει βέβαια αν πάμε έτσι, αν συνεχίσουμε έτσι, ελευθερία κίνησης ανθρώπων, και θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινδυνεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο τι είναι? Να πνίγουμε τους ανθρώπους στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτό που λέει η Αυστρία, η Ουγγαρία κλπ. Είναι ένα. Αν βρεθείτε ως κυβέρνηση να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι εδώ πέρα θα εγκλωβιστούν χιλιάδες άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί. Κάποιοι λένε για 150.000, άλλοι μιλούν για μεγαλύτερο αριθμό. Ναι. Εδώ η κατάσταση στη χώρα μας πώς θα μπορεί να είναι διαχειρίσιμη? Δηλαδή, ακούω από τη Λέσβο και λέει: δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το πρόβλημά σας στον Πειραιά και μας κρατάτε τους ανθρώπους αυτούς που είναι γύρω στις 3.000 μέσα στα λιμάνια. Εμείς είμαστε ένας πληθυσμός που είναι το νησί, δεν ξέρω πόσο είναι, 15.000. Πώς θα διαχειριστούμε εμείς αυτό τον πληθυσμό που εσείς δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε στην Αττική που είσαστε εκατομμύρια? Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται η πολιτική της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, εκεί οδηγεί. Αλλά γι' αυτό λέω κιόλας ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Δηλαδή, το αν η Ελλάδα, στην Ελλάδα εγκλωβιστούν τόσες χιλιάδες πρόσφυγες, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σημαίνει όπλα ότι έχουμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα. Σημαίνει ότι δηλαδή, αυτά που έχουμε πια δει τώρα, τις κινήσεις της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, ναι, και αυτό, και η ρογμή στις σχέσεις με την Αυστρία, η ανάκληση της πρέσβυρας εδώ. Δηλαδή, όλα αυτά αποφέρουν κάτι, κυρία Αναγνωστοπούλου? Αναδεικνύουν το πρόβλημα. Αναδεικνύουν το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη ούτε ανάμεσα στις χώρες, ούτε σε ένα μεγάλο φαινόμενο που έχουμε, το προσφυγικό. Κοιτάξτε, για μένα είναι λυπηρό ότι αυτή η Ευρώπη που έχει στην ιστορία τις προσφυγικές κινήσεις τεράστιες και δείχνει την περιορισμένη προοπτική της πολιτικά. Να σας διακόψουμε λίγο, κυρία Αναγνωστοπούλου, γιατί παράλληλα με το προσφυγικό έχουμε και το αγροτικό. Και από ό,τι μας λένε τώρα στο αυτή μας και σε μένα και στο Χρήστο, έχουμε τη Χριστίνα τη Σημεωνίδου να μας δώσει την εικόνα.